Νέο ισχυρό πλήγμα για τον τουριστικό κλάδο έρχεται από τη Γερμανία, όπου τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών αποφάσισαν να ακυρώσουν την έκθεση του Βερολίνου. Ένα θεσμό κρίσιμο και σημαντικό για την επίτευξη των συμφωνιών που καθορίζουν την πορεία της τουριστικής περίοδου στην Ελλάδα και την Κρήτη. Δεν περιμέναμε ότι θα ακυρωθεί τελείως. Είχαν γίνει τις τελευταίες μέρες, ακύρωνε ο ένας tour operator μετά τον άλλο τις βραδιές του, μετά ακύρωναν ότι θα πάνε και έτσι πιστέψαμε κι εμείς μέχρι εχθές ότι μάλλον τελικά θα ακυρωθεί. Οι παράγοντες του τουρισμού από το νησί θορυβημένοι ενημερώθηκαν τη νύχτα για την ακύρωση της έκθεσης του Βερολίνου, όπου συναντώνται κάθε χρόνο εκπρόσωποι των μεγαλύτερων tour operators του κόσμου και φορείς του τουρισμού, διαμορφώνοντας στρατηγικές συμφωνίες. Με περισσότερους από 10.000 εκθέτες από 180 χώρες, η έκθεση του Βερολίνου έχει εξαιρετική σημασία για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων πολύ σοβαρά, συνεπώς η ακύρωσή της έχει πλέον καταστεί αναγκαία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να έχουμε όλη υπομονή και να μην μας πιάνει πανικός, να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Για σήμερα είχε προγραμματίσει την αναχώρησή του ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ξενοδόχων, ο οποίος δεν κρύβει πλέον την ανησυχία του, καθώς για δεύτερη εβδομάδα η κάμψη των προκρατήσεων συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται τρόπος ανάσχεσης του πανικού που επικρατεί, παρά το γεγονός ότι τους θερινούς μήνες ο κορονοϊός αναμένεται να βρίσκεται σε ύφεση. Υπάρχει κάποιο πάγωμα κρατήσεων. Φυσικά περιμένουμε ότι τις επόμενες μέρες θα είναι περισσότερο, διότι ο κόσμος αρχίζει και φοβάται. Τώρα το θέμα είναι πότε θα αρχίσει, να το πω έτσι, να ξεφουσκώσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία ένας οικονομικός πόλεμος γίνεται κατά της Κίνας, αλλά πρέπει να το χωνέψουμε όλοι ότι είναι αυτό και ο κόσμος που θα έρθει στην Κρήτη να νιώθει άνετα, όμορφα και ασφαλής.